Η επίκαιρη ερώτηση, όπως προαναφέρθηκε, αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Λέρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κομμουνιστικό Κόμμα καταθέτει ερώτηση για το νοσοκομείο αυτό. Το ίδιο είχε συμβεί και το Δεκέμβρη του 2021. Τότε δεν υπήρξε έστω και η στοιχειώδης ευαισθησία ή έστω η αστική ευγένεια, όσο υποκριτική κι αν μπορεί να είναι αυτή, από πλευράς του Υπουργείου σας, για να μπει στον κόπο να απαντήσει στα προβλήματα που βάζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Λέρου. Το Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λέρου αφενός είναι ένα από τα βασικά ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Αφετέρου καλύπτει τις γενικότερες ανάγκες των κατοίκων της Λέρου, αλλά και της Πάτμου, του Αγαθονησίου, των Λειψών και των Αρκιών. Στον μόνιμο πληθυσμό αυτών των νησιών επιπλέον προστίθενται και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που είναι εγκλωβισμένοι στο ΚΙΤ της Λέρου. Σήμερα στο νοσοκομείο αυτό υπηρετούν συνολικά 415 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 95 είναι συμβασιούχοι, οι 42 είναι νοσηλευτές-νοσηλεύτριες. Παρά τα νούμερα αυτά που μπορεί να ακούγονται μεγάλα, οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν. Αναφερόμαστε σε μια από τις μεγαλύτερες δομές ψυχικής υγείας της χώρας. Περιθάλτη 225 έως 235 ασθενείς. Και αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο δύο ψυχίατροι. Μια μόνιμη και μια με σύμβαση έργου. Υπηρετούν επίσης 10 ειδικευόμενοι, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν πιστοποίηση ευδόκιμης υπηρεσίας λόγω του ότι ο διευθυντής είναι σε διαθεσιμότητα. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 με 5 θέσεις επιπλέον ψυχιάτρων. Είναι χαρακτηριστικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν 11 ψυχιατρικές δομές διάσπαρτες. Δεν βγαίνουν με τίποτε οι βάρδιες. Οι ελλείψεις είναι τραγικές. Λείπουν ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να μπορεί η διαβίωση και η θεραπεία των εκατοντάδων ψυχικά ασθενών, καθώς και των περίπου 50 νοσηλευομένων του πρώην ΠΙΚΠΑ, να είναι σε επίπεδο που απαιτεί η σύγχρονη ιατρική. Δεν υπάρχουν επίσης οδηγοί για εσωτερική εξυπηρέτηση των δομών του ψυχιατρικού τομέα, που είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί. Αποτέλεσμα οι διπλοβάρδιες, που οι διπλοβάρδιες φέρνουν κινδύνους για τους οδηγούς και το προσωπικό που εντάσσεται σε αυτές. Η κατάσταση είναι πραγματικά απαράδεκτη. Και είναι απαράδεκτη λόγω όχι κάποιων ειδικών προβλημάτων μόνο της περιοχής του Λέρου, της Λέρου, αλλά λόγω της γενικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, ενταγμένα αυτά τα στοιχεία στην πολιτική της κυβέρνησής σας. Κυρία Υπουργέ, σας ρωτάμε τι προτίθεστε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί σε αυτό το νοσοκομείο και σε αυτό το νησί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Πράγματι, οι ψυχίατροι στη Λέρο είναι λίγοι. Είναι ένας μόνιμος και ένας ψυχίατρος με μπλοκάκι. Η επόμενη προκήρυξη που θα γίνει μόλις περάσουν, δημοσιευτούν οι υπουργικές αποφάσεις που θα δημοσιευτούν ως το τέλος του μήνα και τα κριτήρια για να γυρίσουν οι κρίσεις πίσω στα νοσοκομεία, όπως έχουμε ζητήσει, όπως ήταν πάγιο αίτημα των γιατρών, θα έχουν θέσεις ψυχιάτρων για τη Λέρο. Η τελευταία προκήρυξη που κάναμε απέβει άγονη. Και αυτό είναι ένα θέμα με τα περιφερικά νοσοκομεία, ότι πάρα πολλές θέσεις αποβαίνουν άγονες. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν κριτήρια περισσότερα για τα περιφερικά νοσοκομεία. Ξέρετε ότι υπάρχει ειδική επιτροπή στη Βουλή για τα κριτήρια για τα νησιά και την νησιωτικότητα και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να στελεχωθούν. Άρα, οι θέσεις είναι πρώτων πυλών και θα είναι μια γρήγορη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, γιατί με ρωτάτε, υπηρετούν 3 μόνιμοι χειρουργοί και ένας επιπλέον, 2 γυναικολόγοι, 2 ακτινολόγοι, 2 αναισθησιολόγοι, ένας ουρολόγος που είναι και διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, ένας αιμολόγος, 3 καρδιολόγοι, 2 παιδίατροι, ένας οδοντίατρος. Ο αριθμός των χειρουργείων που έγιναν στη Λέρο πέρυσι ήταν 305 στο σύνολο, 117 στη Γενική Χειρουργική, 35 γυναικολογικά, 58 ορθοπαιδικά, 95 ουρολογικά, άρα το σύνολο είναι 305. Το υπόλοιπο λοιπόν προσωπικό, τουλάχιστον από άψη ιατρικών ειδικοτήτων, δεν είναι υποστελεχωμένο, αλλά πράγματι η ψυχιατρική χρειάζεται ενίσχυση, την οποία θα έχει πάρα πολύ σύντομα. Για το υπόλοιπο προσωπικό επίσης,
οι αιτήσεις που έχουν γίνει από το νοσοκομείο δεν περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής αυτές τις θέσεις που μου λέτε. Μπορούμε να ξαναέρθουμε σε επαφή με το νοσοκομείο και να το δούμε. Βρίσκεται όσον αφορά τις εκτηριακές εγκαταστάσεις στο τελευταίο στάδιο προκήρυξης και ανάθεσης το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου προϋπολογισμού 4.600.000 δραχμών. Συγγνώμη, ευρώ. Εντάξει. Και υπάρχει μια επίσης διακυμακασία ρήμανσης μελετών στο περιφερικό πρόγραμμα Έλληνα για την αναβάθμιση περίπου 36 δομών και μέσα σε αυτά και της Λέρου και θα ενταχθεί σε ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα τώρα με τα καινούργια προγράμματα. Αυτά νομίζω είχα να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Και επειδή, αν θέλετε, ο τομέας της υγείας είναι ένας τομέας που το Κομμουνιστικό Κόμμα ρίχνει ιδιαίτερο βάρος, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε επίκαιρες εδώ πέρα. Για άλλη μια φορά ακούσαμε εκφράσεις. Σχεδιάζουμε, θα επεξεργαζόμαστε. Δυστυχώς είναι εκφράσεις οι οποίες παραπέμπουν στο μέλλον. Και αυτό το μέλλον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι, ειδικά περιοχών ακριτικών, όπως είναι το νησί της Λέρου, ότι οδηγούν στο πουθενά. Έχετε πολλούς λόγους να εξοραίζετε την εικόνα που υπάρχει εκεί. Ενδεχομένως να πιστούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απέχουν εκατοντάδες μίλια από αυτές τις περιοχές. Όμως ούτε αυτό θα γίνει, γιατί η εικόνα του νοσοκομείου της Λέρου είναι η εικόνα του νοσοκομείου του Αγρινίου, του Μεσολογίου, της ΚΟ, όλης της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, όσο και αν εξορίζεται αυτή η εικόνα, δυστυχώς αυτοί που μας βλέπουν, μας ακούν, αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει και εκεί πέρα. Όμως θα επανέλθω στη Λέρο. Αναφέρατε κάποιους αριθμούς ειδικοτήτων οι οποίες υπάρχουν εκεί πέρα. Δεν έχει σημασία τώρα να πούμε αν στη χειρουργική εγώ έχω, θα πω δύο, εσείς θα πείτε τρεις χειρουργοί. Σημασία έχει ότι οι εφημερίες δεν βγαίνουν, οι βάρδιες δεν βγαίνουν, οι άνθρωποι ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν λύσεις, καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα και ενδεχομένως να είναι και πολιτική σας. Όχι ενδεχομένως, είναι πολιτική σας να τους σπρώχνετε προς τα εκεί, πρημοδοτώντας αυτόν τον τομέα. Τώρα να πούμε ότι στο ακτινολογικό προβλέπονται τρεις με αποτέλεσμα, τρεις ακτινολόγοι, ενώ υπηρετούν δύο με αποτέλεσμα να υπάρχουν ουρές. Το ίδιο για τον νεφρολόγο, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, έχει προκηρυχθεί η θέση, δεν έχει καλυφθεί. Αυτό όμως, αυτή την περίοδο, οι νεφροπαθείς δοκιμάζονται σε αυτή την περιοχή. Όπως επίσης δεν υπάρχει θέση νεφρολόγου και άλλα τέτοια. Στη Μευτική υπηρετούν αυτή τη στιγμή τρεις μέρες. Δεν βγαίνει το κυκλικό ωράριο. Είναι εικόνα αυτή η οποία αντιστοιχεί στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας τον 21ο αιώνα που η τεχνολογία εξελίσσεται? Δεν είναι. Όσο και αν σχεδιάσετε, όσο και μας πούτε θα. Και βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κενά τα οποία τα καλύπτει η ίδια η υπέρβαση των εργαζομένων των βιολογικών τους αντοχών. Είναι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξιέπαινοι. Μπήκαμε στο νοσοκομείο, ζήσαμε, συζητήσαμε μαζί τους και είναι εικόνες τις οποίες τις είδαμε. Σοβαρό ζήτημα είναι επίσης και αυτό της κατάστασης των κτηρίων και των δομών μέσα στα οποία υπάρχει το νοσοκομείο. Αναφέρατε ενεργειακή αναβάθμιση. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό και πιο πεζό. Να υπάρξει τουλάχιστον μία προστασία από τα κεραμίδια που στάζουν. Να υπάρξει προστασία από τους τοίχους οι οποίοι πέφτουν. Είναι ένας τεράστιος αριθμός κτηρίων, μετρά σχεδόν 100 έτη ζωής από την Ιταλική κατοχή. Οι Ιταλοί τα φτιάξανε και είναι ένας τεράστιος αριθμός από αυτά ακατάλληλος ή και υποκατάρρευση. Αυτές είναι οι συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλείας για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να πούμε για να σκιαγραφίσουμε την απόγνωση αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν και επιλογές? Είναι στη Λέρο. Τη Λέρο την ξέρουμε από τα κανάλια τα οποία μας παρουσιάζουν σαν, αν θέλετε, στοιχεία τα οποία δέχονται την τουρκική επιθετικότητα. Όμως είναι και άλλες πλευρές. Ζουν άνθρωποι εκεί πέρα. Και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά κάποιος να νοιαστεί. Ευχαριστώ. Μου λέτε θα. Έλα να τα πούμε σε δύο μήνες. Κάνουμε ραντεβού από τώρα. Θα έχουν προκηρυχτεί οι θέσεις. Να δείτε αν είναι θα ή αν είναι ουσιαστικά αυτά που λέω. Άρα ο καιρός είναι μπροστά μας. Εδώ είμαστε και εδώ είμαι. Εδώ είσαστε και εδώ είμαι. Άρα οι θέσεις που λέμε ότι θα προκηρύξουμε θα προκηρυχτούν.
Ο λόγος που καθυστερήσαμε τώρα είναι ότι έχει βγει ένα καινούργιο νομοσχέδιο που αλλάζει τις κρίσεις των γιατρών. Μέχρι να τελειώσουν όλες αυτές τις διαδικασίες, αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει μια διαδικασία. Οι θέσεις λοιπόν θα προκυρηθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Και οι διαδικασίες είναι γρήγορες, αλλά μέσα σε 3 μήνες θα μπορούν να έχουμε γιατρούς σε κάθε περιοχή. Τα κίνητρα για την ισχυωτικότητα είναι κάτι που εξετάζει όλη η Βουλή. Νομίζω ότι το εξετάζουμε όλοι. Γιατί τα προβλήματα είναι δεδομένα και υπάρχουν. Έχουμε πάντα μεγαλύτερη προσέλευση γιατρών και προσωπικού στις μεγάλες πόλεις από ό,τι έχουμε στις περιφερειακές. Και λέω και πάλι, υπάρχει μια επιτροπή της Βουλής που δίνει, που βλέπει τα κίνητρα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουμε όλοι. Εμείς ως κυβέρνηση δίνουμε κίνητρα με στέγη, συνεργαζόμαστε με τις περιφέρειες, δίνουμε τώρα τη διάταξη αυτή που επιτρέπει μετακινήσεις σε μέρη που έχουν λιγότερους γιατρούς, με τη διάταξη που είχαμε φέρει και το καλοκαίρι, 1.500 ευρώ επιπλέον για τους γιατρούς, 1.000 ευρώ για τους νοσηλευτές. Για τους γιατρούς λοιπόν ισχύει από τώρα και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι ένα περισσότερο οικονομικό κίνητρο για να μπορέσουν να μετακινούνται άνθρωποι έστω και πρόσκαιρα και να καλύψουν οι ανάγκες μέχρι να έχουμε τις θέσεις. Άρα ο προγραμματισμός είναι εδώ, είναι μακροχρόνιος, δεν είναι για να λύσουμε τα προβλήματα και να μπαλώσουμε για μια εβδομάδα και 10 μέρες, είναι για να έχουμε ένα σύστημα υγείας που θα είναι ανθεκτικό. Θα είναι κάτι που οι άνθρωποι που θα πρόκειται να δουλέψουν, που δουλεύουν στο σύστημα υγείας, θέλουν να δουλεύουν στο σύστημα υγείας, αισθάνονται καλά, αισθάνονται αξιοπρεπείς, αισθάνονται ασφαλείς και με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.